Νέα άνοδο σημειώνουν οι χρηματιστηριακές τιμές των σιτηρών μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μαύρη Θάλασσα. Russia quit the Ukraine grain deal this week and later said any cargo ship headed to Ukraine could be considered a carrier of military equipment. Meanwhile, the United Nations alarmed as grain prices soar. Ο αποκλεισμός της θαλάσσιας οδού αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση τιμών παραγωγού, ακόμα και σε διπλασιασμό, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Ωστόσο, όπως επισημαίνει στο Open, ο Πρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σπύρος Κίτζιος, πολλαπλάσιες ανατιμήσεις στις τιμές των σιτηρών αναμένονται κυρίως λόγω κερδοσκοπικών πιέσεων και όχι πραγματικών ελλείψεων στην πρώτη ύλη. Αναμένουμε θα το δούμε με βάση τα ιστορικά δεδομένα. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο είναι λογικό. Άρα, αναμένουμε να δούμε πολλαπλάσια αύξηση των τιμών, χωρίς όμως να σημαίνει ότι αυτή είναι και επιστημονικά ερμηνεύσιμη, πέραν βέβαια των κερδοσκοπικών πιέσεων. Πως δεν θα πρέπει να δούμε ανατιμήσεις λόγω ελλείψεων αυτή την περίοδο, τονίζουν και οι αρτοποιοί, που υποστηρίζουν ότι οι ελληνικές αποθήκες είναι γεμάτες αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν, σας είπα, πληθώρα σιτηρών που μας παρακαλάνε εισαγωγής να μας δώσουν αλεύρι. Η ανησυχία για νέες ανατιμήσεις φουντώνει, σε μια περίοδο που οι τιμές στο ράφι βρίσκονται ήδη στο κόκκινο. Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, ο λογαριασμός για 60 είδη διατροφής και βασικών προϊόντων νοικοκυριού από τα 250 ευρώ το Νοέμβριο του 2022 έχει ανέβει στα 450 ευρώ πλέον. Διαπιστώνουμε λοιπόν κάθε μέρα ότι οι αυξήσεις είτε στο καλάθι του νοικοκυριού είτε εκτός του καλαθιού του νοικοκυριού δεν έχουν συγκρατηθεί, αντιθέτως έχουν πάρει την ανιούσα σε ποσοστό σε πολλές φορές που έχουν ξεπεράσει και το 100%. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο έχει μπει η κερδοσκοπία στο ράφι, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να έχει ενεργοποιήσει πλατφόρμα που παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών σε 60.000 προϊόντα.